Oh, no, profesor. No, profesor, la casa is dangerous, la casa. Τι λέει, μεγάλε, τι λέει αυτός εσύ. No, profesor, τι λέει αυτός. Να βγω, πού να βγω, στο κοινό μου. Να βγω στο κοινό μου. Βράδυ, ρε, προσφεσόρ, la casa, la puta cajones. Τι να βγω στο κοινό μου, ρε, τι να βγω στο κοινό μου. Άκουσουν ακόμα. Δεν έχει έρθει ο Σεπτέμβριο, δεν έχει έρθει ο χειμώνα. Δεν είναι κανεί εδώ. Σεπτέμβριο δεν είπαμε, ή χειμώνα. Τι έγινε τώρα. Άντε, προφεσόρα από εδώ. Α, δει τώρα ένα όνειρο που είδα, παιδιά. Ότι ήμουνα στην Ισπανία και είδα τον προφεσόρα από το La Casa de Papel. Μόνο που αυτό δεν έκανε ληστείες. Έφτιαχνε σαπούνια. Και μου λέει βγες έξω στο κοινό σου. Μπας και δεν τελικά μας δεν ήταν όνειρο. Κάπου μεταξύ είναι η αλήθεια. Πάμε για μια εισαγωγούλα, αυτή που ξέρετε, που είναι προσωρινή και επανέρχομαι να τα πούμε. Γεια σας, γεια σας παιδιά, surprise. Ένα προεισαγωγικό βιντεάκι, επειδή με πεθυμίσατε και σας πεθύμισα, για όταν θα έρθει ο χειμώνας. Γιατί έχω πολλά πράγματα στο νου μου να κάνω, πολλές σκέψεις και θα δούμε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με στηρίζετε. Γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός. Είναι ακριβό το χόμπι, εντάξει. Και όταν κάνεις βιντεάκια, πρέπει να βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πράγμα που για μένα πλέον αρχίζει και αδυνατή, γιατί με δυσκολεύει στο άλλο μου το χόμπι που ακούω βινίλια. Ωραία τα σαπούνια, δεν λέω και τέτοια, αλλά και όταν κάνεις και βιντεάκια για να παρουσιάζεις, είναι βάζεις το χέρι σου στην τσέπη. Γι' αυτό, επειδή θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σταύρο Χαρατζή που μου έδωσε σαπούνια που έλεγα ποτέ δεν θα αγοράσω γιατί τα θεωρώ ακριβά και μου έδωσε σαπουνάκια να δοκιμάσω και να τα παρουσιάσω. Οπότε έχουμε και λέμε. Λοχαμπόνες de Josera. Space Apple είναι η βάση πάπιας και μπιφ. Παιδιά, εντάξει. Είναι μοναδικό το άρωμά του. Έχει πράσινο μήλο, έχει κίτρο. Και αυτό κάτι μου θυμίζει. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Και έλεγα κάπου το έχω αυτό το άρωμα. Και είναι αυτό παιδιά. Όταν είχα πάει θυμάσαι στο Χόντο, μου είχε δώσει δειγματάκια κοπέλα. Και είναι αυτό εδώ. Το Boss. Το Hugo Boss το Botlet. Φανταστικό άρωμα. Είναι προς φουζέρ. Φουζεριάζει. Το σκονάκι μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα εισαγωγικό βιντεάκι γιατί σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Απλώς λίγο συγχωρέστε με. Είμαι λίγο έτσι κουμπωμένος. Το πρώτο μου βιντεάκι αυτό σχεδιάζω. Όπως ξέρετε είμαι τρελός. Σκέφτομαι πάρα πολλά να κάνω και αλλαγή βιντεάκι. Μια αλλαγή του ονόματός μου να σας παρουσιάζω επιτέλους στο κανάλι και εισαγωγή. Θα δω ακόμα το ψάχνω το όνομα γιατί είμαι λίγο τρελιάρης, θέλω να συνδέσω λίγο το όνομα με τη τρέλα μου. Με τη τρέλα μου θα δείξει ακόμα
Και βέβαια και το πάζουμε τις μηχανές. Σκεφτόμουν να βάλω the mechanical, the motorcycle saver. Θα δω, ακόμα δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι όντως ένα woody άρωμα με spices, fruit notes, λέει. Green apple and citrus fruits. Floral, geranium, cinnamon and cloves. The base of the rest. Έχει κέντρο, vetiver, antelope, amber. Κοιτάξτε παιδιά, ξέρω τώρα μπορεί να με βαρεθείτε λίγο στο βιντεάκι, αλλά μακρηγορώ ή μάλλον μπορώ να τα πω στα επόμενα βίντεα. Ο Ισπανός που έλεγα εγώ θα τον αγοράσω, μάλλον τον αγοράσω. Αυτό της άρεσε πάρα πολύ της γυναίκας μου, της άρεσε πάρα πολύ το άρωμα. Και μάλλον θα το σετάρω όταν είναι διαθέσιμο, γιατί στο κόσμο μάλλον δεν το είχε. Είναι ιδιαίτερος. Βγάζει κάτι εντελώς. Ξεχάστε τα αμερικάνικα, ξεχάστε τα όλα. Θα το βρέξω και λιγάκι. Ξεχάστε τα αμερικάνικα, ξεχάστε. Είναι καμία σχέση με αμερικάνικα. Έχει δικά, είναι μοναδικό στα αρώματα. Μοναδικό. Μοναδικός στα αρώματα του. Είναι ιδιαίτερα. Και από ό,τι τον έψαξα λίγο τον Ισπανό, που τον έψαξα, έχει βάζει πάντα την νότα του, δηλαδή πάντα θα βάλει λουλουδάτο σε κάθε άρωμα που έχει. Έχει το τέτοιο να βάζει λουλουδάτο, ή θα είναι γεράνιου, ή θα είναι γαρδένια άρωμα, ή θα είναι πάρα πολλά. Πάντως βάζει φλωράλ, λουλουδάτα. Λοιπόν, πάμε να βρέξουμε λίγο το προσωπάκι μας, ξέρετε πού. Και επανέρχομαι για φόρτωμα σαπουνιού και πρώτες εντυπώσεις και τέτοια, εντάξει. Αφού επιστρέψαμε, πάμε να φορτώσουμε λιγάκι. Ρίξαμε λίγο νερό στο σαπουνάκι, γιατί δεν ξέρω καθόλου, παιδιά, πρώτη φορά το δοκιμάζω, δεν ξέρω καθόλου. Θα μας συνοδεύσει για πάντα Razor Rock Big Bruce 26 και πάμε για φόρτωμα το Ο Χωσέρας. Πάμε να δούμε τι λέει. Ο Ισπανός, παιδιά, όπως σας έχω πει, είναι ακριβώς και είναι και λίγο πάρα πολύ περίεργο στα αρώματα του. Πάρα πολλά παιδιά τους έχει κάποιο στα αρώματα και γι' αυτό δεν τον έχω προτιμήσει να τον πάρω. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς θα τα πάρω. Πάμε να φορτώσουμε. Δεν φορτώνει τώρα. Ήθελε μούλιασμα. Πάμε και βλέπουμε. Μπορεί να είναι έτσι. Είναι με duck και beef. Πάμε και βλέπουμε. Πρέπει να είναι περίεργος. Ο Ισπανός. Βρέχω λίγο το σαπούνι, το πινέλο. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Δηλαδή να θέλει παραπάνω μούλιασμα το σαπούνι. Εγώ σας είπα θα με ανεχτείτε έτσι, αυθεντικός θα παραμείνω, χωρίς να κατακρίνω κανέναν, ναι. Απλώς εγώ έτσι είμαι. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε και σε ελπίζουμε να μην παραφόρτωσα. Γι' αυτό προτιμώ πάντα τα συνθετικά σε ένα σαπούνι που δεν ξέρω. Το δουλεύω καλά το σαπούνι που το συνθετικό σώνεις. Αρκετά σώνεις. Δημιουργείται εδώ μια λάσπη, βλέπω. Είπαμε νερό. Εγώ, παιδιά, αυτό κάνω. Το βλέπετε αυτό. Έτσι. Μη φοβάστε καθόλου. Θα μάθετε σιγά σιγά και εγώ έμαθα. Θα μάθετε. Πω, παιδιά.
Ωραία ένταση έχει το άρωμα του Ισπανού. Πάρα πολύ ωραία ένταση. Είναι σαν να έχω ψεκαστεί με το δείγμα από το σύγκοπος που έχω. Παιδιά, είναι ωραίος κλόνος. Απλώς λόγω λίπος πάπιας, μπιφ τάλο και τέτοια, είναι λίγο πιο στρογγυλοποιημένο. Έχει μακρύνει και το μαλλί. Έχει ανοίξει ο μπαρμπέρις μου, αλλά ακόμα να πάω. Γίνεται χαμός. Πάμε λίγο δουλεματάκι ακόμα. Βέβαια τα γένια μου είναι αρκετών ημερών. Λίγο ακόμα του κάνω μια προσθήκη νερού, γιατί θέλω να το δω. Και έτσι μαθαίνετε κι εσείς πόσο νερό θέλει. Να το δουλέψω λίγο ακόμα και βλέπουμε. Να δούμε αν αντέχει το νερό. Μέχρι στιγμής δεν νιώθω, που λένε για τον Ισπανό και τα αρώματά του, να με καίει κάτι. Μου φαίνεται είμαστε υπερκομπλέ. Υπερκομπλέ. Λοιπόν, η μηχανή που θα επιστρατευτεί μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί με λέμε ότι συνέχεια με τη Rockwell. R41. Τώρα ήθελα να δοκιμάσω λεπίδα δοκιμασμένη. Αλλά έχω καιρό να τη δοκιμάσω αυτή. Να δούμε τι θα παίξουμε. Με Gillette Silver Blue. Πρώτη χρήση. Πάρα πολύ καιρό θα τη χρησιμοποιήσω. Πάμε να δούμε άμα ταιριάζει ο κύριος στη R41. Αν πεις Διονύση, μετά από καιρό βιντεάκι, γιατί δεν έβαλες 7 κλοκ πράσινη ή ρούμπι. Πάμε και θα δούμε. Εδώ θα φανεί κύριος και ο Ισπανός. Ο Ισπανός κατά πόσο καλός είναι σε προστασίες που λένε. Για πάμε παιδιά. Los jabones de Josera. Space Apple. Φανταστικό άρωμα. Προστασία και γλίστρα βλέπω. Μπιφ τάλο, έχει και πάπια. Ωραία, φίλε, πως κατεβαίνει. Δίκιο έχουνε. Και βλέπετε εδώ 41, ε.
Ελπίζω να είστε καλά. Κοπήκαμε εδώ. Έχετε γυρίσει από διακοπές. Δηλαδή τα πιέζεις. Γίνονται βλακίες. Γίνονται βλακίες. Όταν πιέζεις και σε αυτό το σημείο. Είναι δύσκολο, το πηγούνι μου είναι λίγο περίεργο. Και όπως είπα, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε γυρίσει από διακοπές. Ή όσοι συνεχίζετε τις διακοπές, κάντε βουτιές και για μας. Κοιτάξτε εδώ, φυλακίτα, τα βλέπετε, τα πομπόνια. Άστε να πάνε. Και έβαλα και άγνωση. Ωραία, ωραία επανήλθα με άγνωση λεπίδα που έχω και να χρησιμοποιήσω. Πάμε για δεύτερο πέρασμα, παιδιά, και επανερχόμαστε. Αφού εξαλειφθήκαμε, επανερχόμαστε για δεύτερο πέρασμα. Παιδιά, το όρομά του είναι συγκλονιστικό. Κοίταξτε, άμα το κουστάει τόσο πολύ η γυναίκα, σου πω. 17 Σεπτεμβρίου έχω γενέθλια, γυναίκα. Κάντο μου δώρο, σετάκι. Όταν λες στις γυναίκες, κάντε δώρο. Παθαίνουν ξαφνικά καβουρίαση. Δεν ξέρω για τις δικές σας γυναίκες, αλλά δική μου γυναίκα παθαίνει μια καβουρίαση. Κοιτάξτε, ωραία κρέμα. Στο δεύτερο πέρασμα τώρα. Με χάλασε λιγάκι, βλέπε περίπου λίγο διάθεσή μου, γιατί έκανα εγώ βλακία τώρα. Παρουσιάζεις τώρα ένα σαφούν το κορσέρα και βάζεις μια λεπίδα άγνωση που σχεδόν χρησιμοποιείς και στη ροζ 41, βάλει την 7 πράσινη. Α, δούμε. Θα μελετήσω το βίντεο και άμα το ανεβάζω ή όχι. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι με κόψιμο. Φοβερή κλίστα, παιδιά. Και προστασία. Άλλο τώρα που κόπηκε, γιατί παιδιά ξεχνιόμαστε. Εντάξει, εντάξει, και εγώ είμαι στα 2,5 χρόνια με 3 χρόνια παρουσιακό. Πήγα έτσι. Έτσι. Δεν πήγα με την κλίση. Όταν πας έτσι απευθείας με τη λεπίδα, ό,τι και να κάνεις, θα κοπείς. Ό,τι και σαπούνι να είναι. Δεν πάνε και το super duper σαπούνι, να έχει τα πάντα όλα. Φοβερή κλίστρα. Του ξαναλέω.
Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Κόντα, όπως ξέρετε, δεν κάνω. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Το παίρνουμε. Γιατί κρίμα είναι, παραφορτώσαμε. Αυτό είναι η μία και μοναδική φορά που θα το χρησιμοποιήσω. Ο Σταύρος μου είπε, ο Χαρατζής, δώσου να καταλάβεις όλα τα σαπούνια που σου δώσα, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω. Σκοπός είναι να σέβεσαι το συνεξιριστή σου. Μία δοκιμή από τα 5 σαπούνια και παρουσίαση που μου έδωσε. Από μία φτάνει. Και θα δω ποια μου αρέσουνε και κάποια στιγμή θα αγοράσω σετάκι. Αυτό θα το αγοράσω στάνταρ σετάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί το έχω και σε άρωμα. Και είναι ένα ωραίο, έντονο, δεν ξέρω το αυτοσέβη του σπανού, τι διάρκεια έχει. Αλλά παιδιά μυρίζει σαν το άρωμα, σαν το Hugo Boss στο μπότλε. Φοβερό άρωμα, φοβερό, εσπεροειδή, κίτρο, πράσινο μήλο. Και βγαίνουν και από πίσω, ξέρετε, πάντα, πάντα από πίσω, η βάση, κέντρο, σανταλόξυλο. Είναι ένα φανταστικό άρωμα, εγώ θα το έλεγα για και τις τέσσερις εποχές, γιατί έχει και το σανταλόξυλο που βγαίνει και ο κέντρος στη βάση, για τέσσερις εποχές θα έλεγα. Δηλαδή είναι δυνατό, έχει ένταση ο Ισπανός. Λίγο το σαπουνάκι μας, ξεβγάλαμε λιγάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει εδώ πέρα που ο Χωσέ έχει και, και τη σημαία της Ισπανίας. Για σκεφτείτε το λίγο οι Έλληνες κατασκευαστές. Μακιά του είναι. Βάζει τη χώρα του. Ισπανός είναι. Artisan. Γιατί να μην δείξω ρε φίλε τη χώρα μου. Γιατί να μην δείξω τη χώρα μου. Και η μακιά είναι που το έχει κάνει. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω, τόσο μα είναι, ξέρεις, και αυτό που λέμε σοβινιστές μερικοί, όπως στη Γερμανία. Που τα συστατικά είναι στα ισπανικά, ούτε καν στα αγγλικά. Ούτε καν στα αγγλικά δεν είναι. Είναι στα ισπανικά τα συστατικά. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πάω να ξεβγαλθώ και επιστρέφω λίγο λεπτόν για σκούπισμα προσώπου και προσθήκη aftershave, όχι το σετάκι του, γιατί δεν το έχουμε. Εντάξει, επανέρχομαι παιδιά. Αφού επανήλθαμε από το ξέπλυσμα, κάναμε σύγχυσο το μπάνιο, γιατί αυτά γίνεται. Όταν κάνω μπάνιο και δεν κάνω live, δεν τα κάνω τόσο πολύ σύγχυστα. Θα σκουπιστούμε. Παιδιά, το άρωμα είναι καταπληκτικό και μου αρέσει το σαπούνι. Το έλεγα ότι δεν θα πάρω σπανό γιατί τον θεωρώ ακριβό, γιατί είναι ακριβώς, όπως και ο CK6 είναι ακριβώς. Και όταν πήρα CK6 από το Razer Company, το πήρα γιατί τα είχε βγάλει προσφορά και μόνο τότε πήρα ένα, το Rustler Rudy, πως το λένε, που το παρουσίασα. Αλλά για να μην ξεφεύγω πάλι από το θέμα μου, έτσι άμα σε κάνα Black Friday, έτσι θα πάρω τον Ισπανό. Για μένα, ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Ισπανός, δεν λέω, όπως είναι πάρα πολύ καλό και ο CK6. Παιδιά, εντάξει, το χόμπι είναι ακριβό αρκετά, Ναι, εγώ λατρεύω τις μυρωδιές, τρελαίνομαι, αυτό μας έχει κάνει και μας έχει κάνει ζημιά, οι μυρωδιές, όπως όλοι σας. Οι μυρωδιές του σαπουνιού και οι βέβαια και οι ιδιότητες. Παρόλο, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα. Κοιτάξτε. Παρόλο που έχει λίπος πια πάπιας και μπιφ, που έχω λιπαρό δέρμα και ευαίσθητο, πως φρενάρει και δεν νιώθω.
Ίχνος λιπαρότητας δεν νιώθω. Το μόνο που είναι λίγο κολλώδες. Δεν ξέρω μετά την εφαρμογή του αυτοσέρβιο, δεν είναι το δικό του. Είναι, θα σβήσουμε με του φίλου μας, του Δημήτρη του Διαμαντή, Artisan Mystère, το Άοσμο. Ό,τι αμερικάνικα έχω που δεν σετάρονται λόγω, ξέρετε, αλκοόλ από την Αμερική. Καλό να έχετε του Δημήτρη Διαμαντή, το Σαββούν Μυστή, το Άοσμο. Ή του Δημήτρη Χαροκόπου από τη Χάξ. Ξέρω ότι βγάζει και εκείνος πάρα πολύ καλό Άοσμο αυτεσέι, παιδιά. Θυμηθείτε με, επειδή δεν μπορούμε να τα σετάρουμε όλα. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά λεφτά και όχι μόνο αυτό. Πιάνουν χώρο, δηλαδή εγώ να σας πω κάτι, έχω και χόμπι τα βινίλια. Σχεδόν έχει γεμίσει το σαλόνι μου τα βινίλια δηλαδή. Αρχίζω και γεμίζω με σαπούνια και με αυτεσέρ. Σε λίγο θα μου πει η γυναίκα μου, πάρε δρόμο. Πάρε δρόμο μου πει, σήκω φύγε από εδώ πέρα. Έχεις πιάσει για όλο το χώρο, εντάξει, και μετά δίκιο της. Οπότε πιστεύω ένα τέτοιο, αν της απολμιστεί του Δημήτρη Διαμαντή, το Άσμο ή από τον Δημήτρη Χαροκόπο. Τη Χάξ, που έχει πάρα πολύ καλό και αυτό σάσμο, είναι ότι πρέπει να σετάρετε τα αμερικάνικά σας σαπούνια ή τα ισπανικά του Χωσέ. Του Χωσέρα. Πάμε για εφαρμογή After Save. Ταιριάζει απόλυτα, ε! Το aftershave, ο άοσμο δεν χαλάει το άρωμα και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να τα παρουσιάσουμε μία από την αρχή τα προϊόντα που δουλέψαμε. Από την Ισπανία, το γνωστό Lojabones de Josera, το Space Apple, φανταστικό, φουζέρ για μένα άρωμα, εμπνεσμένο από αυτό εδώ, το Boss, το Bottle, Hugo Boss Bottle, πάρα πολύ ωραίο άρωμα. R41 με πρώτη χρήση, κακός, γιατί μου χάλασε τη διάθεση προς στιγμή, Silver Blue, Gillette, γιατί κοπήκαμε εδώ. Πινελάκι, το γνωστό μας, το Razor, το Big Bruce, παιδιά, παρόλο που είναι φθηνό, έχει θύσανο πίνσορτ. Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό, θυμηθείτε με. Και δεν τη μάρεκα φτιάχνει. Και σβήσιμο για το save του Δημήτρη μας του Διαμαντή και ψήλο τελειώνει. Πρέπει να το πάρω, να το παραγγείλω. Για να κάνουμε δουλίτσα το χειμώνα, άμα έχουμε ασετάριστα σαπούνια. Το Δημήτρη Διαμαντή, το σαβόνο μυστήρι, το άσμο. Αυτά παιδιά. Εισαγωγικό βίντεο, να δούμε πως θα πάμε, γιατί έχω πολλές σκέψεις. Δηλαδή σκέφτομαι τα επόμενα μου βίντεο που θα παρουσιάσω, που είναι, ξαναλέω πάλι, ευχαριστώ το Σταύρο Χαράτζη, που μου δάνεισε 5 σαπούνια Χωσέρα, μου λέει Διονύση διάλεξε τι θέλεις, και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω τα βιντεάκια μου. Και όπως λέω, για να μην ξεφεύγω, αυτό είναι ένα εισαγωγικό βίντεο. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Αλλαγή ονόματος του καναλιού και μια ωραία εισαγωγή. Όχι τη μηχανή που έχω. Απλώς ήθελα κάτι να σας δείξω. Γιατί κατά τη ζωή μου είμαι αυτός που είμαι, ο Διονύσης Παρομητικός, με τη μηχανή, αλλά εντάξει, δεν έχει, οι φωτογραφίες που περνάνε με τη μηχανή δεν έχει σχέση με το ξυριστικό κομμάτι. Κάτι θα βρω, κάτι σκεφτώ. Οπότε αυτό είναι ένα σερβικό βίντεο, επειδή σας πεθύμισα και ήθελα να κάνω βιντεάκι. Τα επόμενα βιντεάκια που θα φτιάξω, γιατί πρέπει να τα δώσω κάποια στιγμή για το Σταύρο τα σαπούνια, θα ανέβουν με χρονοκαθυστέρηση. Μάλλον θα τα γράψω τα βιντεάκια, θα τα αποθηκεύσω στο υπολογιστή και σιγά σιγά θα τα ανεβάζω. Γιατί το άνθρωπο πρέπει να τα δώσω και τα σαπούνια του. Εγώ θέλω να είμαι σωστός, δεν θέλω να τα κρατάω πάρα πολύ καιρό. Και τώρα πως το έκανα που δανείστηκα σαπούνια, γιατί μου το πρότεινε. Και μπράβο του και να είναι καλά το παιδί.
Αυτά παιδιά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εύχομαι όσοι είστε ακόμα διακοπές, καλή επιστροφή. Όσοι γυρίσατε παιδιά, καλή σεζόν να έχουμε. Θέλω να πιστεύω, κάτι μου λέει μέσα μου όσον αφορά το ξενιστικό το κομμάτι. Θα είναι μια ωραία σεζόν, θα είναι μια διασκεδαστική σεζόν. Θα έχω την τρέλα μου, θα είμαι λίγο πιο σοβαρό στα βιντεάκια. Θα κόψω αυτά που έλεγα, γιατί κάτσα και τα μελέτησα τα βιντεάκια μου. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Μην λέω άλλο, μην ξεφεύγω. Ας κάνω ό,τι θέλει, εγώ κοιτάω το Διονύση. Θα κάνω το χαβαλέ μου. Και αυτά παιδιά. Καλή σεζόν να έχουμε, καλά ξυριστικά βιντεάκια σε όλους και τέτοια. Και όπως λέω εγώ πάντα, πάντα με υγεία. Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. 30 λεπτά βιντεάκια, αλλά ήταν το πρώτο μου μετά από πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση. Και ό,τι είναι, γράφτε μου στα σχόλια, εντάξει. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.